Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Το lockdown τύπου ακορντεόν το οποίο ζούμε ενδεχομένως να συνεχιστεί και για τους επόμενους 2 μήνες που θεωρούνται δύσκολοι μέχρι τουλάχιστον να φτιάξει και ο καιρός, ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και ένα ολικό lockdown τύπου Μαρτίου. Την ίδια στιγμή η Αττική προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό στους επιστήμονες αλλά και την ίδια την κυβέρνηση. Η είσοδος του Λεκανοπεδίου στο κόκκινο οδήγησε σε μέτρα ανάμεσα στα οποία, είναι η λειτουργία του λιανεμπορίου με το click away και με προκαθορισμένο ραντεβού, το click in shop ή click inside για καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης και βιβλιοπωλεία, ενώ κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής περιποίησης παραμένουν ανοιχτά με τα ίδια δεδομένα κατόπιν ραντεβού. Μετά από την αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων στις περιοχές που χαρακτηρίστηκαν κόκκινες επιδημιολογικά, ανάμεσά τους και στην Αττική, οι καταναλωτές βρίσκονται σε περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα του click away και του click in shop και ο εμπορικός κόσμος μετρά τις πληγές του, βλέποντας με απαισιοδοξία την επόμενη μέρα λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που τρέχουν. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, κύριε Σαρή, το μόνο επάγγελμα το οποίο δεν εισπράττει είναι οι έμποροι και η εστίαση. Παράγουμε τον τελευταίο χρόνο μόνο χρέη. Έχουμε δουλέψει από τους 12 μήνες τους 7. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Απρίλιο. Ξέρετε τι έγινε? 3 δρόμοι και 5 αλυσίδες καταστημάτων δημιούργησαν μια λάθος εικόνα. Εμείς οι μικροί σεβόμασταν και σεβόμαστε με πολύ ευλάβεια όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ούτε ουρές είχαμε στα μαγαζιά μας, ούτε συνοστισμό. Όλα δείχνουν ότι Φεβρουάριος και Μάρτιος θα είναι 2 δύσκολοι μήνες με μέτρα ακορντεόν, ενώ επιστήμονες και κυβέρνηση δεν αποκλείουν ακόμη και καθολικό lockdown, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο. Εάν οι γιατροί μου πουν ότι είμαστε σε χειρότερη στιγμή, προφανώς κάτι θα κόψουμε και θα πάμε σε κάτι αυστηρότερο. Πάντα υπάρχει μπροστά κυβέρνηση του ολικού lockdown. Όλα είναι στο τραπέζι. Από τη Θεσσαλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη δυσάρεστη απόφαση να κλείσει πάλι το λιανεμπόριο και να λειτουργεί υπό περιορισμού στις κόκκινες περιοχές, εξηγώντας τον τρόπο που κινείται η κυβέρνηση για τον έλεγχο της πανδημίας. Δυστυχώς, ξέρετε ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας, με πρώτη και πιο σημαντική την περιφέρεια Αττικής, αναγκαστήκαμε να βάλουμε περιορισμούς στη λειτουργία του λιανεμπορίου, διότι αυτό μας υπέδειξαν οι ειδικοί. Ισορροπούμε σε μια πολύ λεπτή ισορροπία προσπάθειας διαχείρισης πανδημίας και έχουμε ευτυχώς να χτυπήσω ξύλο ακόμα από τα καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη και απ' την άλλη συντήρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν είναι εύκολη αυτή η ισορροπία. Αξιολογούμε συνέχεια τα δεδομένα και έχουμε επιλέξει μια πολιτική αναπροσαρμογών έτσι ώστε να είμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και να μην τρέχουμε από πίσω. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε παράλληλα πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας εντός και εκτός σπιτιών. Ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή, τηρούμε τα μέτρα, φοράμε τις μάσκες, αποφεύγουμε τους συγχρονισμούς, αποφεύγουμε, το τονίζω αυτό, ειδικά τις συναντήσεις στα σπίτια, γιατί εκεί βγάζουμε τις μάσκες, μπορεί να πιούμε και κανένα ποτηράκι παραπάνω πάνω στο φαγητό. Εκεί έχουμε πολλές αιστείες διασποράς του κορονοϊού για να βγούμε όλοι γεροί από αυτή την περιπέτεια, να τρέξουν τα προγράμματα εμβολιασμού έτσι ώστε όταν με το καλό έρθει η άνοιξη και το καλοκαίρι να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αφήσει αυτή την περιπέτεια οριστικά πίσω μας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, η χώρα μας είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη 2η δόση του εμβολίου και οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς. Ο Φλεβάρης ήταν ο μήνας στον οποίο θα εμβολιάσουμε 3 φορές πάνω από ότι τον Γενάρη σε σχέση με αυτά τα οποία μας λένε οι εταιρείες. Ο Μάρτιος ακόμα παραπάνω, ναι. Και Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος οι μήνες που θα βάλουμε full τις μηχανές. Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε εμβολιάσει τις ευπαθείς ομάδες, τους υγειονομικούς, τους μεγάλους σε ηλικία, θα έχουμε προχωρήσει προς τα κάτω σε σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας, τέτοιον ώστε να μπορούμε να πούμε ότι ατενίζουμε με αισιοδοξία το καλοκαίρι. Ό,τι εμβόλιο έρχεται αυτό αμέσως θα γίνεται. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι μετά το Μάρτιο θα προσθεθούν κι άλλα εμβόλια στη φαρέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας, ώστε να εμβολιαστεί συντομότερα μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα εμβόλια της Pfizer BioNTech, της Moderna και της AstraZeneca την προηγούμενη Παρασκευή, ενώ δύο ακόμη της NovaVax και της Janssen αναμένεται σύντομα να εξεταστούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συνολικά 21 εμβόλια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φάση 3. Τα κλειδιά τους στο Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζονται να παραδώσουν οι εστιάτορες από ολόκληρη τη χώρα μας, διαμαρτυρώμενοι για την ανεπαρκή, όπως τονίζουν, στήριξη της πολιτείας στον κλάδο που βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, που μίλησε εδώ στο Blue Sky και την εκπομπή Αντιπαραθέσεις, οι επιχειρήσεις εστίασης αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτές βρίσκονται στα όρια τους και τα λουκέτα ήδη ξεκίνησαν. Κραυγή αγωνίας από τον χώρο της εστίασης, το άνοιγμα της οποίας παραμένει άλυτος γρίφος πότε θα μπορέσει να γίνει, με τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους του κλάδου να αγωνιούν και να βρίσκονται σε απόγνωση. Τα προβλήματα συσσωρεύονται κάθε μέρα που περνά, αφού οι υποχρεώσεις τρέχουν και χιλιάδες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το λουκέτο. Στην εκπομπή Αντιπαραθέσεις και τον Κώστα Χαρδαβέλα μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, Γιώργος Καβαθάς. Η κατάσταση στον χώρο της εστίασης μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος ως τραγική. Και είναι τραγική όχι μόνο γιατί δεν έχουμε δουλέψει επί 6 μήνες σε σύνολο 11 μηνών, αλλά έχουμε υποστεί τέτοια οικονομική ζημία η οποία έχει αντανακλά και στις οικογένειες και των εργαζόμενων αλλά και των ίδιων των επαγγελματιών του χώρου. Σε τέτοιο βαθμό που τα μηνύματα που μου έρχονται από όλη την Ελλάδα είναι ότι δεν έχουν τα προστοζήν πλέον. Τα απαραίτητα για να βάλουν ένα τσουκαλί πάνω σε μια κουζίνα για να μαγειρέψουν για τα παιδιά τους, για την οικογένειά τους. Και από την άλλη μεριά τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής και είναι αρκετά σε αριθμό, δεν είναι ικανά να βοηθήσουν πραγματικά την εστίαση γιατί δεν έχουν εξειδικευτεί για τον κλάδο της εστίασης. Όσες επιχειρήσεις έχουν delivery και take away καλύπτουν κάποιες από τις υποχρεώσεις τους, ωστόσο ο τζίρος τους είναι μειωμένος σε σχέση με την περίοδο που λειτουργούσαν κανονικά. Οι εστιατόρες δηλώνουν ότι θέλουν να παραδώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου τα κλειδιά των καταστημάτων τους. Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου το πρωί, όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί συλλογή κλειδιών των καταστημάτων μαζικής εστίασης από όλη την Ελλάδα με σκοπό την παράδοσή του στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και αντιπροσώπων της εστίασης από ολόκληρη τη χώρα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως σημειώνεται, για τη μη παροχή ουσιαστικών μέτρων στήριξης στην κρισιμότερη φάση της ιστορίας του κλάδου. Υπάρχει τόσο οργή και αγανάκτηση στον κλάδο που πραγματικά στις 10 του Φλεβάρι σε όλη την Ελλάδα οι επαγγελματίες του κλάδου θα στείλουν επιστολή ο καθένας με τα ατομικά του στοιχεία και το κλειδί της επιχείρησής του, έτσι ώστε να παραδοθούν όλα αυτά στην κυβέρνηση. Εάν δεν λάβει μέτρα πραγματικής στήριξης του κλάδου, ο κλάδος βάζει λουκέτο σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας έχουν κλείσει περίπου 50 μονάδες εστίασης και των συναφών επαγγελμάτων. Στον Γκάζι έχουμε 10 από τα 40 καταστήματα να έχουν βάλει ήδη μπουκέτο. Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, έχουμε 40 με 50 καταστήματα. Αυτός ο αριθμός αυξάνει καθημερινά. Μέρα που περνάει είναι σίγουρο ότι θα μετράμε κλειστές επιχειρήσεις. Και οι κλειστές επιχειρήσεις αντανακλούν σε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι στην εστίαση στην Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι περίπου 330.000 και ζουν με τα επιδόματα των 534 ευρώ εδώ και μήνες. Και όταν ακόμη ανοίξει ξανά ο κλάδος, οι αναστολές θα λήξουν και θα ξεκινήσουν όπως εκτιμούν οι απολύσεις. Λόγω της καταστροφής του κλάδου, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 4 στις 10 επιχειρήσεις εστίασης δεν θα ανοίξουν ξανά, δηλαδή σχεδόν 150.000 θέσεις εργασίας βρίσκονται στον αέρα. Σύμφωνα με τον κύριο Καβαθά, η εστίαση συνεργάζεται με μια σειρά κλάδων από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα, επηρεάζοντας συνολικά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο εργαζόμενους. Καλησπέριζω τον κύριο Μπάμπη Καούκη, Γενικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας Εφοριακών, στο κεντρικό μας στούντιο εδώ στο δελτίο του Blue Sky. Κύριε Καούκη, ακούσαμε την αγωνία των ανθρώπων, των επιχειρηματιών της εστίασης που ετοιμάζονται να παραδώσουν τα κλειδιά. Λέει ουσιαστικά στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, ελάτε εσείς να τα διαχειριστείτε πλέον. Τα έξοδά μας τα οποία τρέχουν, γιατί δεν επαρκεί η βοήθεια που λαμβάνουν. Ναι, έχουν δίκιο πραγματικά και δεν ξέρουν τι θα σου συμβεί αύριο και δεν ξέρουν και πότε θα ανοίξουν και πώς θα ανοίξουν. Ακούμε την κυβέρνηση όμως που κάνει κάποιες προσπάθειες. Πιστεύω τον επόμενο μήνα σιγά σιγά να ανοίξουν. Έχουν κάνει προτάσεις και εστιατόρες το 50% του καταστήματος να το καλύπτουν με τα μέτρα που ίσχυαν και πριν, όπου είναι ασφαλή μέτρα πιστεύω. Και αυτό που πρέπει να δει η κυβέρνηση να κάνει, δηλαδή να τους επιδοτήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, οπότε να μην οδηγηθούν σε απολύσεις και έχουμε μία έκρηξη της ανεργίας τους επόμενους μήνες. Και επίσης να μειώσει το ΦΠΑ ακόμα και στο 6%. Το λέω πραγματικά, είναι ίσως ακούγεται έτσι, αλλά μέχρι τέλος του 2021 θα μπορεί να το κάνει αυτό για να μπορέσουν και αυτοί να αφομοιώσουν αυτό τη μείωση του ΦΠΑ πάνω στο προϊόν, για να μπορέσει και ο καταναλωτής να πηγαίνει πιο εύκολα και πιο άνετα να κάθεται και να απολαμβάνει το προϊόν που του προσφέρουν, έτσι ώστε να ανεβάσουν τον τζίρο τους, να δημιουργήσουν κάποια κέρδη για να βγάλουν τα σπασμένα. Μάλιστα. Γιατί σε καμία περίπτωση με το take away και το delivery δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγορά αυτή, ο κλάδος της εστίασης. Όχι βέβαια. Και μάλιστα είδαμε παραδοσιακές ταβέρνες πραγματικά και έχουν βάλει delivery έτσι και στέλνουν τα παϊδάκια ή τα κλασικά πράγματα που πρέπει να πας να τα φας στο εστιατόριό τους. Ναι, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθεται μόνος ο επιχειρηματίας, στέλνει έναν υπάλληλο, πραγματικά δεν βγαίνει κέρδος, απλώς είναι για ψυχολογικούς λόγους, για να διατηρήσει την επιχείρηση. Κυρίως αυτό. Έχετε δίκιο. Τώρα πάμε να δούμε μια σειρά ακόμη θέματα τα οποία αφορούν, είναι από την οικονομική επικαιρότητα και αφορούν την τσέπη μας. Καταρχάς, έχουμε αλλαγές στις μεταβιβάσεις, έτσι, οι οποίες απλοποιούνται με ένα κλικ και τόσο όσον αφορά ακίνητα όσο και αυτοκίνητα. Εδώ πάντα ξέρετε το Blue Sky είναι προφήτης. Τα λέμε εμείς ένα χρόνο πριν, τα κάνουμε ένα χρόνο μετά. Αυτό. Έτσι, δεν πειράζει όμως. Και προτάσεις που κάνετε μέσα από εδώ, από το κανάλι μας, κύριε Καούκη, βλέπουμε να υιοθετούνται. Και καλώς είναι που γίνονται. Δηλαδή, είδαμε τώρα που το είχαμε πει εδώ πολλές φορές ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή λόγω πανδημίας και καταθέτουν τα συμβόλαια μέσα σε ένα φάκελο σφραγισμένο και παίρνουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου και περιμένουν πότε θα γίνει η μεταβίβαση και θα πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης δωρεών, κληρονομιών και γονικών παραχώνων κλπ. Εκεί που ήταν μια εβδομάδα, φτάσαμε να έχουμε αναμονή σχεδόν 3 μήνες. Τώρα βάλανε νερό στο κρατήριο τους όλοι, είδαν ότι τα πράγματα δεν πάει άλλο και μέσω συμβολογράφου που θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που θα μπαίνει κατευθείαν στην ΑΔΕ. Θα γίνεται όλα ηλεκτρονικά. Δηλαδή, ο συμβολογράφος θα είναι πλέον υποχρεωμένος να μαζεύει όλα αυτά τα πιστοποιητικά ηλεκτρονικά τα οποία απαιτούνται για τη μεταβίβαση του ακινήτου και μέσα το πολύ σε 3-4 μέρες να γίνεται η μεταβίβαση του ακινήτου και ο φόρος να πληρώνεται μέσω τραπεζικής συναλλαγής πάλι μέσα από συμβολογράφο. Αν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας, πάλι μέσω συμβολογράφου και αν υπάρχει και φορολογική ενημερότητα με παρακράτηση ποσού που θα πρέπει να δοθεί στην ΔΟΗ, θα γίνεται πάλι μέσα από συμβολογράφου. Αλλά απλοποιούνται τα πράγματα, παίρνει ένα μεγάλο βάρος η συμβολογράφη, αλλά έτσι πρέπει να γίνει για να μην ταλαιπωρείται πλέον ο πολίτης. Και με τα αυτοκίνητα το ίδιο ακριβώς, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα, θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά και θα γίνεται η μεταβίβαση από το σπίτι σου, να το πούμε έτσι απλά. Θα μπαίνεις στην πλατφόρμα, θα πληρώνεις τα τέλη μεταβίβαση τα οποία θα προκύπτουν ανάλογα με τον κυβισμό και του αυτοκινήτου και την παλαιότητα και όλα θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Δηλαδή γίνεται μια επανάσταση της ψηφιακής εποχής η οποία έπρεπε να έχει γίνει, αλλά εντάξει η πανδημία μας το έδειξε και πραγματικά γίνεται μια επανάσταση και στον χώρο της ΑΔΕ πλέον στην ψηφιακή εποχή, στις μεταβάσεις ακινήτων και μεταβάσεις αυτοκινήτων. Μιας και μιλάμε για τα αυτοκίνητα, έρχεται και μεγάλος αδερφός για τα οχήματα, έτσι. Ναι, θα γίνεται ένας φάκελος για όλα τα αυτοκίνητα, ηλεκτρονικός φάκελος, όπου εκεί μέσα θα ξέρουμε, δηλαδή θα μπαίνει και ο φορολογούμενος αλλά και ο εφοριακός, αλλά ακόμα και ο αστυνομικός που θα σε σταματάει στον δρόμο για έναν έλεγχο τυπικό. Δηλαδή, τι θα βλέπει εκεί, θα βλέπει αν το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο. Αν ήταν ασφαλισμένο και, δεν το είχε πληρώσει, αν δεν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, αν το είχε σε ακινησία και εσύ το κυκλοφοράς. Όλα αυτά, όλο λοιπόν, το ιστορικό του δηλαδή ενολίγησε. Ακόμη και υποψήφιος αγοραστής θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ίσως αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω ότι ακόμα δεν είναι αυτό, δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά νομίζω ναι, θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Και αυτό είναι και το πιο λογικό, γιατί αν ένα αυτοκίνητο είναι τρακαρισμένο και ήταν κλεμμένο και ξαναβρέθηκε όλα αυτά, καλό είναι να ξέρει ο αγοραστής την ιστορία του αυτοκινήτου και έτσι αυτό θα είναι πιο καθαρό και πιο δίκαιο και δεν θα μπορούν να... Κάποιοι, ξέρετε, γιατί καταθέτουμε πινακίδες και τώρα με την ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων θα δείτε σε επαρχιακές πόλεις ή μικρές επαρχιακές πόλεις ή χωριά που θα καταθέτουν τις πινακίδες τους και θα κυκλοφοράνε δυστυχώς έτσι. Άρα όλα αυτά θα φαίνονται ηλεκτρονικά, θα αποτυπώνονται, θα είναι ο Big Brother του αυτοκινήτου πλέον και όλα θα παρακολουθούνται. Για να επιστρέψουμε και πάλι στα ακίνητα, έχουμε πλέον την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, έτσι. Ναι, αυτό θα ξεκινήσει τώρα από εβδομάδα. Το οποίο όλα αυτά τα ακίνητα θα πάρουν μια ηλεκτρονική ταυτότητα. Θα ξεκινήσουν πρώτα από τα ακίνητα του δημοσίου, νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα έχουν όλα αυτά μια ηλεκτρονική ταυτότητα. Όπου και αυτό είναι, όπως είπαμε πριν, σαν τα αυτοκίνητα, θα είναι και αυτό έτσι ένα Big Brother του ακινήτου, όπου θα έχει έναν ορισμένο αριθμό το οποίο θα το χρησιμοποιεί ο συμβολογράφος και εκεί θα ξέρεις αν έχει πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης, αν έχει μεταβιβαστεί, αν έχει άδεια οικοδομής, αν έχουν γίνει αναπαλαιώσεις, αν έχει αλλάξει η άδεια οικοδομής, αν έχουν γίνει προσθήκες στην άδεια οικοδομής. Όλα αυτά λοιπόν θα καταχωρούνται σε αυτό το μητρό του ακινήτου, το οποίο και αυτό θα βοηθήσει. Πλέον να μην υπάρχουν αυθαίρετα, θα βοηθήσει ότι το είχα από πριν ή μου βρέθηκε τώρα. Θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, όλα αυτά σιγά σιγά δεν θα τα δούμε αμέσως, αλλά σιγά σιγά μέχρι τέλος του έτους και από το 2022 και έπειτα, όλα αυτά θα αλλάξουν τη ζωή μας στον τρόπο μεταβίβασης και του αυτοκινήτου και του ακινήτου. Παράλληλα, βλέπουμε βουτιά. Έτσι. Καταγράφεται βουτιά στις μετακινήσεις ακινήτων και δεν ξέρω αν πρέπει να μας ξενίζει αυτό. Εντάξει, δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα, δεν κυκλοφοράει το χρήμα. Ο άλλος, και κάποιοι που έχουν χρήματα, γιατί οι καταθέσεις δεν πειράχτηκαν κάποιων ανθρώπων στις τράπεζες, έχουν ίσως και αυξηθεί, φοβούνται να δουν την αγορά του ακινήτου και πώς και αν πρέπει να επενδύσουν ή όχι. Και μην ξεχνάμε ότι σε πολλές πόλεις που ζουν από τα ακίνητα, λόγω της φοιτητικής έντονης ζωής, γιατί υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια, ΤΕΙ κλπ. Δυστυχώς εκεί τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι οι φοιτητές ξενοικιάζουν τα ακίνητά τους, τα ακίνητα που έχουν νοικιάσει, για το λόγο ότι δεν πάνε. Και όλα γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μαθήματα. Οπότε δεν πάνε στην πόλη που είναι σαν να γίνονται όλα ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Οπότε έχει μια μεγάλη βουτιά και έως 50% να ξέρετε είναι στα εισοδήματα όλων αυτών των ανθρώπων. Οπότε καταλαβαίνετε, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που ζούσαν από αυτά έχουν ένα πρόβλημα. Γιατί ποιος θα τα νοικιάσει όταν δεν υπάρχει συζήτηση. Τώρα, έχουμε πάγωμα οφειλών για το Γενάρη. Ποιους αφορά? Αφορά για αυτούς που έχουν κλειστές επιχειρήσεις και αυτές είναι το λιανεμπόριο, όπως είδαμε, και η εστίαση και οι τουριστικές καταστάσεις, ο τουρισμός γενικά, είτε ο χειμερινός είτε η μη. Αυτά λοιπόν έχουμε πάγωμα των οφειλών για τον Ιανουάριο που είχαν προκύψει. Τέλος Γενάρη τώρα έληξε σήμερα για αυτούς που έπρεπε να πληρώσουν τη δόση του ένφια και τη δόση του εισοδήματος. Και όσοι δεν καταφέρουν, υπάρχει αρρύθμιση 24 δόσεων που μπορούν να αριθμίσουν. Οι υπόλοιποι περιμένουμε, οι πληττόμενοι τέλος πάντων, περιμένουμε τι θα γίνει από Απρίλιο και έπειτα. Αν δώσουν κάτι για αυτούς, αν υπάρξει κάποιο κούρεμα, που έχουμε ακούσει πολλά για την επιστρεπτέα να μην την επιστρέψουν, όλα αυτά δεν τα ξέρουμε. Ακούμε πολλά. Εμείς θα μιλήσουμε όταν είμαστε κάτι σίγουρο και έχει βγει. Τώρα, δίδονται και κίνητρα για μεταφορά φορολογικής έδρας για να έρθει κάποιος στη χώρα μας. Ναι, βεβαίως, δίνονται κίνητρα για αυτούς που είχαν τη φορολογική τους έδρα τα τελευταία 5 χρόνια εκτός Ελλάδος και θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα για θέματα να είναι ή εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι. Αυτοί λοιπόν που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα εδώ στην Ελλάδα θα έχουν 50% έκπτωση, μάλλον στο 50% του εισοδήματό τους έκπτωση. Δεν θα έχουν φόρο και δεν θα υπάρχει και εισφορά αλληλεγγύης και δεν θα έχουν και τεκμήρια, να φορολογηθούν με τεκμήρια. Είναι ένα καλό βήμα, είναι ένα καλό μέτρο, γιατί θα φέρει και τους επιστήμονες τους δικούς μας, τους οποίους είχαμε διώξει έξω, μπορούν να ξαναέρθουν εδώ να δουλέψουν σε εταιρείες που είναι πολυεθνικές ή μεταπές και υπάρχει εργασία εδώ. Άρα είναι ένα κίνητρο καλό που μπορούν να έρθουν και να δουλέψουν εδώ και το κράτος θα έχει περισσότερους ανθρώπους και τους επιστήμονες τους οποίους χρειαζόμαστε και τους χάσαμε. Γιατί αν θυμάστε είχαν κάνει πριν και για τους συνταξιούχους που θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα εδώ, που και αυτό βοηθάει ένα άλλο είδος τουρισμού. Δεν θα το δούμε τώρα, θα το δούμε πάλι αργότερα. Ένα άλλο είδος τουρισμού που οι συνταξιούχοι που θέλουν να φέρουν την φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα να φορολογούνται εδώ με πολύ ευνοϊκά όρους, με πολύ ευνοϊκούς όρους. Τελειώνοντας, κύριε Καούκη, αναφέρθηκε στο θέμα και ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, για το ζήτημα των ηλεκτρονικών αποδείξεων που οφείλουμε να συγκεντρώνουμε. Φαίνεται, όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει μια εύλογη μείωση στο ποσοστό αυτό του 30%, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο υφίσταται τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Για την ώρα δεν έχουμε απόφαση όμως, έτσι. Ναι, δεν έχουμε απόφαση, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά σίγουρα θα γίνει 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί και αυτοί που δουλεύαν κανονικά δεν μπορούσαν να καταναλώσουν και κάποια καθίσματα είναι κλειστά. Γι' αυτό είδαμε ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις κάποιων ανθρώπων. Αλλά και αυτοί που μπήκαν σε αναστολή δεν είχαν χρήματα. Σωστό, και δεν μπορούσαν να καταναλώσουν. Και μην ξεχνάμε ότι και φέτο το 2021 δεν θα είναι. Μάλλον το 20 είδαμε ότι είχαμε μεγάλη μείωση των εσόδων. Το 2021 θα είναι επίσης το ίδιο, δυστυχώς. Γιατί οι φορολογικοί συντελεστές φέτος είναι μειωμένοι. Γιατί όταν τους είχε μειώσει η κυβέρνηση, δεν ήξερε βέβαια ότι θα έρθει η πανδημία, άρα είχε μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές. Άρα έχουμε διαφορετική φορολόγηση. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί δεν δουλέψαν. Και ακόμα και οι μισθωτοί που είχαν δουλέψει, δουλέψαν το μισό χρόνο. Τον άλλο μισό χρόνο που ήταν σε αναστολή, δηλαδή παίρναν τα 534 ευρώ και τα 800 ευρώ, αυτά είναι αφορολόγητα. Δεν μετρούνται πάνω στο φορολογητέο εισόδημα. Άρα, αν κάποιος έπαιρνε 15.000 ευρώ το χρόνο, δήλωνε φορολογητέο εισόδημα, τώρα θα πέσει στα 8,5-9. Τα 8.600 είναι αφορολόγητο. Άρα, 0 φόρους, 0 εισφορά αλληλεγγύης. Κύριε Καούκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πάντοτε χρήσιμες πληροφορίες που μας μεταφέρετε. Εμείς προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. 484 είναι τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ στη χώρα μας, ενώ 255 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα και είχαμε ακόμη 17 θανάτους στη γεωγραφία των κρουσμάτων. Στην Αττική καταγράφονται τα 221, στο κέντρο της Αθήνας 66, στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν 58, 23 στην Αχαΐα, 20 στην Πιερία και 19 στην Εύβοια. Νωρίτερα σήμερα ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, ο κύριος Σαρκουμανέας, μετέβησαν εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη σε συνέχεια ανίχνευσης στους τελέχους της νοτιοαφρικάνικης μετάλλαξης του κορονοϊού στην περιοχή. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν ένα κρούσμα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης και πρόκειται για ιερωμένο που δεν έχει μάλιστα ιστορικό πρόσφατου ταξιδιού, κάτι που προκαλεί επιπλέον ανησυχία. Συνολικά εντοπίστηκαν εκτός από αυτό το ένα κρούσμα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης και 107 ακόμη που αφορούν τη Βρετανική, εκ των οποίων τα 80 εδώ στην Αττική. Εν τω μεταξύ, μετά από έκτακτη σύσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας, στο επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου, στο κόκκινο δηλαδή του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας, μπήκαν οι περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Λασιθίου και Ζακύνθου. Μετά από μια διακοπή 2,5 περίπου μηνών, τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπαίνουν και πάλι στη διαζώση καθημερινότητά τους, καθώς γυμνάσια και λύκεια αύριο ανοίγουν για να υποδεχθούν τους μαθητές της τάξης τους. Εξαίρεση βέβαια αποτελούν τα λύκεια στις αποκαλούμενες κόκκινες περιοχές, στις περιοχές δηλαδή με επιβαρημένο επιδημιολογικό φορτίο, ανάμεσά τους και η Αττική, όπου τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά με τηλεεκπαίδευση. Όλες οι σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής θα συνεχίσουν να λειτουργούν διαζώσει σε ολόκληρη την επικράτεια. Με αναρτησή της, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέου σημείωσε ότι αύριο Δευτέρα επαναλειτουργούν τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών. Μόνο στις κόκκινες περιοχές συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση. Στα λύκεια τηρούμε τα μέτρα, μαθαίνουμε ασφαλής, ήταν το μήνυμά της. Θεωρώ ότι τα παιδιά που θα πάνε και πρέπει να πάνε στο σχολείο θα πρέπει να διατηρηθούν όλοι οι όροι οι οποίοι έχουν τεθεί, της μάσκας, του αερισμού, του μη συνοστισμού, των διαλυμάτων κτλ. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι, μιλώντας σαν γιατρός, θα μπορούσε να ανοίξει και δηλαδή 3 φορές την εβδομάδα, θα μπορούσαν να ανοίξουν και τα λύκεια, να κάνουν δηλαδή να χωριστούν οι τάξεις. Οι μικροί να κάνουν οι μισοί να κάνουν 3 φορές την εβδομάδα, οι άλλοι 2 και την άλλη εβδομάδα αντίστοιχα. Να ανοίξουμε όλες τις τάξεις και για να αποφύγουμε το συνοστισμό μπορούσαν να κάνουν και αυτό. Θα το δούμε όμως, αυτό θα το μετρήσουμε σε 15 μέρες. Περιμένω να δω ένα τρίτο κύμα, ας πούμε έτσι, στην Αθήνα τον Απρίλιο, που σημαίνει ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας για να αντιδράσουμε. Αύξηση των τεστ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Δραματική τώρα για να περάσουμε στο εξωτερικό μας δελτίο. Η κατάσταση στην Πορτογαλία εξαιτίας του κορονοϊού που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τόσο σε νεκρούς όσο και σε νέα κρούσματα. Τα γραφεία τελετών αδυνατούν εκεί να διαχειριστούν τους νεκρούς και τα φέρετρα στιβάζονται κατά δεκάδες, ενώ οι κλίνες μεθ εξαντλούνται. Την ίδια ώρα, εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας βρίσκονται στην Ουχάν της Κίνας, ερευνώντας από πού ξεκίνησε ο νέος ιός, ο οποίος έχει αλλάξει τη ζωή σε ολόκληρον τον πλανήτη. Πάνω από 12.500 θανάτους μετρά λόγω κορονοϊού η Πορτογαλία και στα γραφεία τελετών της Λισαβόνας στιβάζουν τα φέρετρα, αδυνατώντας να διαχειριστούν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μέχρι και η ιατροδικαστική υπηρεσία της χώρας ζητά φορτηγά ψυγεία για την συντήρηση πτωμάτων, καθώς τα γραφεία τελετών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο αριθμό των νεκρών. Και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, έχοντας χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε ότι κενές κλίνες μεθ είναι πλέον μετρημένες στα δάχτυλα και ήδη πραγματοποιούνται μεταφορές ασθενών για να μην οδηγηθούν στη δυσάρεστη κατάσταση να επιλέγουν. Ομάδα εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας βρίσκεται στο σημείο 0, την κινεζική πόλη Ουχάν, και ερευνά την προέλευση του κορονοϊού στην αγορά Χουανάν, το κέντρο χονδρικής πώλησης θαλασσινών όπου εντοπίστηκε αρχικά. Οι εμπειρογνώμονες έφτασαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ δεν απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Στην επαρχία Χουμπέι προβληματίζουν τα εγχώρια κρούσματα που επιβεβαιώνονται τα τελευταία 24 ώρα και πραγματοποιούνται τεστ παντού, σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα και πάρκινγκ οχημάτων. Παράλληλα, απολυμένονται δημόσιοι χώροι μαζικά. Στο Λος Άντζελες, διαδηλωτές με πλακάτ και συνθήματα κατά των εμβολίων και υπέρ της άρσης των περιοριστικών μέτρων συγκεντρώθηκαν στην είσοδο εμβολιαστικού κέντρου, διακόπτοντας τη λειτουργία του για περίπου μια ώρα. Στο Ντένβερ, οι πολίτες δημιουργούν τεράστιες ουρές προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού. Μια νέα μετάλλαξη κορονοϊού ανακάλυψαν επιστήμονες στην Καλιφόρνια και ενώ ερευνούσαν τη Βρετανική. Υπήρχε μια εγχώρια παραλλαγή κατά απ' τη μύτη μας, δήλωσε ιολόγος και καθηγητής εργαστηριακής ιατρικής στο Σαν Φραντζίσκο. Και αυτή η μετάλλαξη μπορεί να ευθύνεται για τη διασπορά της πανδημίας στη συγκεκριμένη πολιτεία κατά τους τελευταίους μήνες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Καλό σας βράδυ.